Ευχαριστήσουμε πολύ. Ηχηρή απάντηση στις πολιτικές Τραμπ για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια έδωσε από τον Νταβός ο Σι Τζινπίνγκ, ο πρόεδρος της Κίνας, ο οποίος για πρώτη φορά συμμετέχει σε εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Αναφερόμενος λοιπόν στην ανάγκη εκεί αειφορικής διαχείρισης. Φέτος, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στον Νταβός θα αφιερωθεί μεγάλο μέρος των συνομιλιών στην κλιματική αλλαγή. Την ίδια ώρα, ο Τραμπ συνεχίζει να δρομολογεί την ανατροπή των περιβαλλοντικών πολιτικών Ομπάμα. Η εμφάνισή του στον Νταβός σηματοδοτεί τη μεγάλη στροφή της Κίνας. Για πρώτη φορά, ο πρόεδρος Ξι Τζινπίνγκ μετέχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Ακόμη όμως, μεγαλύτερη έκπληξη ήταν το γεγονός ότι ο ηγέτης της χώρας, που θεωρεί το μεγαλύτερο σκηπαντής του κόσμου, επισήμανε την ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Χωρίς να αναφέρει το όνομα του νεοεκλεγέντος Αμερικανού Προέδρου, του έστειλε μήνυμα πως πρέπει να τιμήσει την υπογραφή του προκατόχου του. Όλες οι χώρες που υπέγραψαν την κλιματική συμφωνία του Παρισιού το 2015. Πρέπει να τιμήσουν την υπογραφή τους και τις δεσμεύσεις τους. Αποχωρώντας από αυτή τη συμφωνία, θα έθεταν σε κίνδυνο τις επόμενες γενναίες. Συμπληρώνοντας την ανάγκη για στροφή σε καθαρή βιώσιμη ενέργεια και απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δρομολογεί την ανατροπή περιβαλλοντικών και όχι μόνο πολιτικών Ομπάμα. Έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα ακυρώσει την κλιματική συμφωνία, ενώ επέλεξε να μην παραστεί στον Νταβός ο ίδιος, στέλνοντας να τον εκπροσωπήσει ένας από τους συμβούλους του, χωρίς να ξεκαθαρίζει τις τελικές του προθέσεις. Η νέα κυβέρνηση έρχεται με ένα πακέτο νέων πολιτικών, οι οποίες πιστεύω θα ωφελήσουν την παγκόσμια ανάπτυξη. Η κατεδάφιση της περιβαλλοντικής πολιτικής Ομπάμα, ωστόσο, συνεχίζεται στην Αμερικανική Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικανοί προωθούν το πάγωμα των νόμων για την προστασία 1.600 απειλούμενων ειδών, ενός νόμου που ψηφίστηκε το 1973 και κανείς από τους προέδρους δεν τον έχει πειράξει μέχρι σήμερα. Αρχικά, μάλιστα, στόχος του νόμου ήταν να προστατέψει το είδος σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών, το φαλακρό αετό, που απειλούνταν με εξαφάνιση. Το σκεπτικό των Ρεπουμπλικανών είναι πως η άρση της ισχύως του προστατευτικού καθεστώτος θα δώσει όθηση στην οικονομική ανάπτυξη και φυσικά στις εξορίξεις πετρελαίου. Πρώτη αναδάσωση του έτους θα γίνει στα Χανιά την Κυριακή 22 Ιανουαρίου. Στο πλαίσιο της εκστρατείας, όλοι μαζί μπορούμε και στο περιβάλλον. Θα φυτευτούν 2.000 δέντρα στις Μουρνιές Χανίων, σε μια περιοχή η οποία είχε καταστραφεί από πυρκαγιές το καλοκαίρι του 1998. Σημείο συνάντησης, η είσοδος του νοσοκομείου Χανίων στην περιοχή Μουρνιές στις 10 το πρωί.